Δύσκολες στιγμές παίρνανε πάνω από 70 οικογένειες εργαζομένων που έμειναν χωρίς δουλειά, αφού πολλές από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην κοιλάδα των Τεμπών μετά το κλείσιμο του δρόμου από την φωνική κατολίσθηση έβαλαν λουκέτο. Όπως υπογραμμίζει σε δηλώσεις του αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, κ. Πάρης Λιόλιος, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου έχει έρθει σε επαφή με τους περισσότερους από τους εργαζόμενους, οι οποίοι βρίσκονται κυριολεκτικά σε απόγνωση με σκοπό να διεκδικήσει εκ μέρους τους τα χρήματα που τους οφείλονται, για να μπορέσουν να ανασάνουν οικονομικά, απαιτώντας από την πολιτεία να σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων αυτών που δοκιμάζονται. Θέλουμε και θα απαιτήσουμε, θα πάμε στα Υπουργεία, να πληρωθούν οι εργαζόμενοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα είναι κλειστός ο δρόμος, να πληρώνονται κανονικά από το κράτος και από τους υπεύθυνους αυτής της τραγωδίας. Είτε είναι οι εταιρείες αυτές που έχουν την ευθύνη, γιατί αυτές έχουν την ευθύνη, είναι γνωστό και δεν φταίει ούτε ο καιρός, ούτε οι βροχές, ούτε ο αέρας. Φταίνε οι δονήσεις, τα φουρνέλα που πέφτουν από κάτω από το έδαφος. Και φταίνε το ότι οι εταιρείες επέλεξαν αυτό το δρόμο γιατί δεν θέλανε να χάσουν τους Λαρισαίους που πηγαίνουν τα καλοκαίρια στο Στόμιο και στα Μισάνκαλα για πάνω και στον Πλαταμόνα. Στο μεταξύ, σαφείς δεσμεύσεις από την κεντρική εξουσία για το πότε θα ανοίξει ο δρόμος στα Τέμπη ζητούν οι θεσσαλικές επιχειρήσεις, των οποίων το κόστος έχει επιβαρυνθεί από τα μεταφορικά, επισημένοντας πως η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, κ. Νίκου Ρόμνιου. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τον δρόμο όσο γίνεται γρηγορότερα για το λόγο το ότι αυτή τη στιγμή είναι διπλάσια σχεδόν τα μεταφορικά που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, επιβαρύνονται για άλλη μια φορά το κόστος και πρέπει στο τέλος να δοθεί μια απάντηση και μια λύση. Έχουμε δώσει κάποιες προτάσεις και παλιά και ακόμη τώρα για τη λύση των Τεμπών που για μας από την αρχή έπρεπε, εφόσον υπάρχουν ένα σημαντικό έργο που έπρεπε να γίνει, να υπάρχει και οπωσδήποτε εναλλακτική λύση που εκεί δεν μας είχε βρει έτοιμους. Με αφορμή πάντως και τις κινητοποιήσεις των αγροτών που προαναγγέλθηκαν, ο πρόεδρος του Συνδέσμου κάλεσε τον αγροτικό κόσμο να μην προχωρήσει σε κλείσιμο των δρόμων, γιατί το μόνο που θα καταφέρουν, υπογράμμισε, θα είναι να πλήξουν ακόμη περισσότερο τις θεσσαλικές επιχειρήσεις.